Σήμερα θα ετοιμάσουμε την άρμη για τις ελιές καλαμών που έχουμε πάρει από κάτω από την Κυπαρισία. Διαβάζουμε στο νερό το δενδρολίβανο με την τα πορτοκάλια και το αλάτι. Ωραία. Και το αφήνουμε να βράσει 10 λεπτά περίπου. Και φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο, κυρίες και κύριοι, της άρμης. Έχουμε ρίξει τα 500 ml ξύδι και τα 500 ml λάδι. Έβαλα από το λάδι του φίλου μου τον Μπούζα, τον Δημήτρη από την Κυπαρισία. Βέβαια μου δίνει και το φιλαράκι ο Βασίλης ο Ζήρος από τη Ζαχάρο. Και ανακατεύουμε το δενδρολίβανο, τη δάφνη, τα 250 γραμμάρια χοντρό αλάτι, τη φλούδα του πορτοκαλιού σε 5 λίτρα νερό. Καλά, αυτό είναι το μυστικό το δικό μου για τα υλικά. Βέβαια, πριν ρίξουμε την άρμη στις ελιές, την αφήνουμε να κρυώσει, εννοείται. Εγώ φτιάχνω τις ελιές κανονικές, δεν τις τσακίζω. Γιατί έχω πάντα απόθεμα και αυτές που παίρνω από την Κυπαρισία κάτω, 3α, τις βάζω στο νερό και στο αλάτι, 5 λίτρα νερό, μισό κιλό αλάτι, χοντρό, και τις αφήνω για ένα εξάμηνο. Κάποιοι αλλάζουν το νερό, εγώ δεν το αλλάζω. Τις αφήνω για ένα εξάμηνο και γίνονται μπεργέτι. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξουμε πώς γίνεται η κάπαρη που μαζεύεται εκεί από τον άλυμο, κάτω, δίπλα εκεί που παίζουμε και τη ρακέτα, κάπαρη για μερακλίδες. Και επειδή ορισμένοι από εσάς ενδεχομένως δεν αντέχετε στην αγωνία, ορίστε ένα βαζάκι με έτοιμη κάπαρη. Μη σας παραξενεύει η καυτερή πιπεριά που βλέπετε πάνω-πάνω. Έχει άλλες δύο μέσα. Είναι για να την κρατάει σε ιδανική κατάσταση.